γεγονό ότι για την Τουρκία το κουρδικό ζήτημα είναι κεφαλαιόδε θέμα συνοχή τη χώρα, αφού σε περίπτωση δημιουργία κουρδικού κράτου η χώρα θα συρρυκνωθεί γεωγραφικά και πληθυσμιακά, χάνοντα τι νοτιοανατολικέ τη επαρχίε, οι οποίε κατοικούνται σε συντριπτική του πλειοψηφία από κουρδική καταγωγή πολίτε. Αυτό είναι ο λόγο άλλωστε που οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει μάχονται κατά του ΠΚΚ εδώ και δεκαετίε, αλλά και η οργισμένη αντίδραση τη τουρκική κοινή γνώμη που εκδηλώνεται σε τυχόν αναφορέ και χάρτε που κυκλοφορούν κατά καιρού που δείχνουν το κουρδικό κράτο. Το Φράν 24, ένα από τα πιο γνωστά ειδησεογραφικά κανάλια στη Γαλλία, προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο δημοσιεύοντας ένα χάρτη που δείχνει μέρος του χάρτη της Τουρκίας ως το αποκαλούμενο Κουρδιστάν. Το γαλλικό κανάλι υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τους Κούρδους και ορίζει την περιοχή ως νοτιοανατολική ανατολία. Στο χάρτη, οι ανατολικέ και νοτιοανατολικές περιοχέ τη Τουρκία εμφανίζονταν εντό του λεγόμενου χάρτη του Κουρδιστάν. Το τελευταίο καιρό παρατηρούμε την τεράστια απήχηση που είχε η αποτρόπια δολοφονία Κούρδων πολιτών στη Γαλλία και η αφύπνιση γύρω από το κουρδικό ζήτημα το ότι η Τουρκία καταπιέζει τους Κούρδους που διαβιούν στις νοτιοανατολικές της επαρχίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι παγκοσμίω γνωστό. Ακόμη και τώρα επιχειρεί με διάφορα προσχήματα να απαγορεύσει την πολιτική τους εκπροσώπηση στις επικείμενες εκλογές το 2023, διακόπτοντας την κρατική χρηματοδότηση στο κουρδικό κόμμα HDP, έχοντας φυλακισμένο τον ηγέτη τους Ντεμιρτάς και εξετάζοντας ακόμη και την απαγόρευση συμμετοχής τους σε αυτές. Επίσης, με διαρκείς αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στις νοτιοανατολικές της επαρχίες, επιχειρεί να τρομοκρατήσει τον κουρδικό πληθυσμό που διαβιεί σε αυτές. Αν αυτό δεν είναι καταπίεση, τότε ποια είναι. Επίση, η Τουρκία με συνεχείς στρατιωτικέ επιχειρήσει σε βόρειο Ιράκ και Συρία επιχειρεί να δημιουργήσει buffer zone σε σχέση με αυτά τα κράτη, απαγορεύοντα την εδαφική συνέχεια των εδαφών και στι τρίτε χώρε που κατοικούνται από Κούρδου, του οποίου έχει βαφτίσει όλου ω τρομοκράτε, μόλον ότι οι ΗΠΑ Αμερικής και η ΕΕ έχουν χαρακτηρίσει το ΠΚΚ μόνο ω τρομοκρατική οργάνωση και όχι τους Σύρους Κούρδους του YPG, οι οποίοι πολέμησαν και πολεμούν στον πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών την τρομοκρατική οργάνωση του ISIS, με την οποία ο Ερντογάν διεξήγαγε μέχρι πριν από μερικού μήνε λαθρεμπόριο καυσίμων με αντάλλαγμα την προμήθεια οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.